Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι στο διάδρομο, παρακαλώ να πάρετε τις θέσεις σας. Παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, συγκαλείται η Βουλή και κηρύσσεται η έναρξη της πρώτης πανηγυρικής συνεδρίασης της πρώτης συνόδου της Βουλής της 16ης περίοδου Προεδρευμένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας. Καλούνται στο Προεδρείο για την επικούρηση του έργου του ως προσωρινή γραμματής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού της Βουλής, οι νεότεροι σε ηλικία βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Δανάη Τζίκα Κωστοπούλου, παρακαλώ, και ο κύριος Ευστάθιος Γιαννακίδης. Και από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ιωάννης Κεφαλογιάννης και η κυρία Νίκη Κεραμέως. Παρακαλώ να καταλάβουν τις θέσεις τους στο Προεδρείο εκατέρωθεν του Προεδρεύοντος. Εδώ είναι. Κύριοι συνάδελφοι, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα το Προεδρικό Διάταγμα με αριθμό 173 του 2014, το οποίο έχει ως εξής. Προεδρικό Διάταγμα αριθμός 173. Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 32 παράγραφος 1 και 3 και εδάφιο 4, της 35ης παραγράφου περίπτωσης 2 γάμα και 41 παράγραφος 3 του Συντάγματος, το γεγονός ότι η Βουλή δεν εξέλεξε Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά τις 3 διαδοχικές ονομαστικές ψηφοφορίες που διεξήχθησαν στις 17, 23 και 29 Δεκεμβρίου του 2014, αποφασίζουμε, διαλύουμε τη Βουλή της 15ης Βουλευτικής Περιόδου Προεδρευμένης Δημοκρατίας, καλούμε τους εκλογείς για την εκλογή βουλευτών στις 25 Ιανουαρίου του 2015, ημέρα Κυριακή, και συγκαλούμε τη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές στις 5 Φεβρουαρίου του 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου του 2014, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρλος Παπούλιας, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Επίσης, έχω την τιμή να ανακοινώσω στο σώμα τις επιστολές του Πρωθυπουργού και των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών Ομάδων περί επιλογής της βουλευτικής έδρας, οι οποίες έχουν ως εξής. Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξης Τσίπρας, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Ευάγγελο Μεϊμαράκη, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α Αθηνών αντί της εκλογικής του νομού Άρτης. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Αντώνης Σαμαράς, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του νομού Μεσσηνίας αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Θεσσαλονίκης. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος Λαϊκός Σύνδεσμος Χρυσή Αυγή, κ. Νικόλαος Μιχαλολιάκος, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια της Α Αθηνών αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Αθηνών. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Το Ποτάμι, κ. Σταύρος Θεοδωράκης, με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής, γνωστοποιεί ότι επιλέγει την εκλογή του στην εκλογική περιφέρεια του νομού Χανίων αντί της εκλογικής περιφέρειας της Β' Πειραιά. Σας ενημερώνω ότι μετά τον αγιασμό θα ακολουθήσει ο οριζόμενος από το Σύνταγμα όρκος, κατόπιν επί του Κορανίου όρκος και τέλος ο πολιτικός όρκος. Παρακαλείται ο προσωρινός γραμματέας κ. Ευστάθιος Γιαννακίδης να συνοδεύσει το Πακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα συνοδεύοντα αυτών μέλη της Ιαρχούς Ιεράς Συνόδου στην αίθουσα προκειμένου να τελεστεί ο αγιασμός. Παρακαλώ κ. Γιαννακίδη.